Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εξελίξει εδώ είναι σήμερα το ραντεβού μας. Φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Κωστή Σιμιτζή και πρόεδρο της Παραλίλος. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Το είπε και το πρόεδρος της ΠΕΔΙ ότι θα δούμε και θέματα που αφορούν την περιφέρεια στο όργανο σας, αυτό το οποίο είστε. Και πριν πω στην εδώ επικαιρότητα, να ξεκινήσω και με αυτό το ζήτημα. Το λέω διότι πολλούς συναδέλφους σας που έχω μιλήσει, όχι μόνο από την περιφέρεια, από όλη την Ελλάδα, υπάρχει μια έντονη δυσφορία. Αν θέλετε, από τον Καλλικράτη, από την εφαρμογή, από τα οικονομικά. Μαζεύτηκαν πολλά, που λέει και ένα τραγούδι. Και ξέρω, όταν μαζεύονται πολλά, κάποια στιγμή υπάρχει το ξέσπασμα, υπάρχει οργή επί πολλών θεμάτων. Συν Παραλίλος που εκθέτουν και το ζήτημα και τις απαξίωσεις του Δημάρχου. Ότι χάθηκε η δική δοση δικία, ότι ρενοδικείο και μονομελές να πας, πια βλέπεις τους Δημάρχους σε σειρά, στιβαγμένος με όλους. Δεν υπήρχε η παλιότερη, όπως ήταν η δική δοση δικία, στο έρμο του κάθε δικαστή να φάει μια καμπάνα και να τρέχει. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα σημεία των καιρών που η κοινωνία έχει αλλάξει, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και τον πρώτο δημότη σε κάθε τόπο της Ελλάδος, είστε 330 περίπου, 320 όλη 325 για την ακρίβεια, και όταν υπάρχει και η τελική χαριστική βολή στην απαξίωση αυτού του δεσμού, τελικά δεν μένει και τίποτα στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, κύριε Χατζημανουήλ, καταρχάς να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Πρώτη φορά μπαίνω φέτος στο κανάλι και κατά συνέπεια μπήκατε από το δεξί πάντως. Ναι, πραγματικά. Και τα θέματα που έχουμε να βρούμε πάρα πολλά. Πραγματικά, δηλαδή, αναρωτιέμαι καμιά φορά ο ρόλος σας των δημοσιογράφων, πόσο δύσκολος είναι όταν έχει να αντιμετωπίσει δεκάδες θέματα με τον συνομιλητή του και πρέπει αναγκαστικά να επιλέξει. Σωστά πάντως επιλέγεται το ζήτημα του Καλλικράτη και της απαξίωσης που επέφερε ο Καλλικράτης από ορισμένες άστοχες ρυθμίσεις του Γιάννη του Ραγκούση, ο οποίος δεν δεχόταν κουβέντα τότε. Ήταν και πρώην δήμαρχος. Αυτό είναι το ήταν πρώην δήμαρχος, αποθέσεως είναι αυτό. Αλλά στην Πάρο. Τελικά. Ξέρει τι θα πει δήμαρχος όμως. Δεν ξέρει. Αν δεν ήξερε. Θα σας πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Όταν εφάρμοσε εκείνες τις δρακόντιες διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού, πολύ πριν από τα μνημόνια, εκείνο το οποίο εισπράξαμε εμείς ήταν το εξής, ότι αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν χτυπήθηκε η πόρτα του από συντοπίτες του που να ζητούσαν δουλειά. Αντίθετα, είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν συντοπίτες του που του χτυπούσαν την πόρτα και του λέγανε «Βρες μας κανένα παλικάρι, καμιά κοπέλα, να δουλέψει το καλοκαίρι στο ξενοδοχείο μας ή στην ταβέρνα». Γιατί λόγω της βαριάς βιομηχανίας του τουρισμού είναι άλλες συνθήκες. Πάρα πολύ διαφορετική. Και έτσι δεν καταλάβαινε και τα πράγματα τα οποία εμείς του λέγαμε. Μας κοίταζε με βλέμμα απλανές. Είχε πάρει τη γραμμή του, είχε πάρει τις αποφάσεις του και τις επέβαλε τελικά, επειδή το Πασόκ εκείνη τη περίοδο ήταν τέτοιο. Λοιπόν, και ένα από τα ζητήματα λοιπόν που ίσως και ο ίδιος επίτηδες το έκανε, ήταν η μερική τότε απαξίωση του ρόλου των δημάρχων με την ειδική δοση δικία, όπως λέτε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα, ίσως οι τηλεθεατές το παίρνουν λίγο, λένε δεν μας ενδιαφέρει. Καταρχάς, να εξηγήσουμε τι σημαίνει ειδική δοση δικία. Σημαίνει ότι οι τότε νομάρχες, σήμερα οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, μέχρι το 2010 δικαζόμασταν για τα ποινικά μας παραπτώματα όταν ήμασταν κατηγορούμενοι στο εφετείο. Τώρα όμως δεν υπάρχει τέτοια δοση δικία. Βέβαια, εγώ ως δικηγόρος την διατηρώ την ειδική δοση δικία και πηγαίνω πράγματι στο εφετείο. Αισθάνομαι όμως ότι υπ' αυτή την έννοια. Δεν έχετε αναστολή του επαγγέλματος τώρα ως δημάρχος. Το ότι όχι, έχω απλώς ασυμβίβαστο. Μάλιστα. Η ιδιότητά μου παραμένει. Αν και τώρα γίνεται και έχει αρθεί και αυτό πια. Δεν έχει αρθεί ακόμα, συζητείτε. Θα ψηφιστεί νομίζω εντός των ημερών, οπότε θα μπορείτε. Εύχομαι να ψηφιστεί, αλλά με διακρίσεις. Γιατί πιστεύω ότι. Εγώ πραγματικά πιστεύω στο σύμβιβαστο. Πιστεύω και το εφάρμοσα κιόλας στην πράξη την πρώτη τετραετία που δεν ίσχυε. Γιατί θεωρώ εξευτελιστικό για ένα δήμαρχο να πηγαίνει στο δικαστήριο. Εσείς είστε δικηγόρος όμως γι' αυτό τώρα. Για να δείτε δικός μου δικηγόρος να αντιδικήσετε με έναν άλλο δήμαρχο, έτσι. Είναι τραγικό για τον Δήμαρχο να είναι δικηγόρος ενός δημότη απέναντι σε κάποιον άλλον. Τραγικό. Αλλά αν είστε γιατρός και με κάνετε καλά, δεν είναι και τόσο κακό. Όχι, γι' αυτό επίσης δεν είναι καλό, γιατί υποτίθεται ότι εμείς πρέπει να αναλώσουμε όλο μας τον χρόνο, όλες μας τις ζωτικές λειτουργίες του μυαλού μας και του σώματός μας σε αυτό το καθήκον. Και άμα δεν μπορεί να ζήσει ο Δήμαρχος, τι κάνει, κύριε Σιμιτζή? Έχω συνάδελφο σας, ο οποίος μου λέει δεν μπορώ να ζήσω. Να κλέψει πρέπει ένας Δήμαρχος, δεν κατάλαβα. Εδώ λοιπόν έχουμε την κορύφωση του δράματος, κύριε Χατζημανουήλ, με τις τελευταίες ρυθμίσεις αυτού του νόμου, του τελευταίου μνημονιακού νόμου, του 40-93, που πλέον οριστικά βάζει μια ταφόπλακα
ιδίως στους δημάρχους των μικρότερων δήμων, δηλαδή αυτών που έχουν πληθυσμό μικρότερο από 30.000 κατοίκους, και είναι πάρα πολύ, πιστέψτε με, είναι περίπου μισή δήμη της χώρας μας. Ο Δήμος Χρυσούπολης, για παράδειγμα, ο Δήμος Παγκαίου. Ο Παγκαίου είναι 34.000. Α, το περνάει το κατόφλι. Ναι, 30, είναι σε και μένα. Δηλαδή, εμείς πληρωνόμαστε, θα σας το πω έτσι, δεν είναι μυστικό και δεν υπάρχει λόγος να ντρεπόμαστε γι' αυτά, με 1.900 ευρώ καθαρά το μήνα. Και από εδώ και πέρα θα πληρώνουμε και την υγειονομική μας περίθαλψη, άρα περίπου θα βγαίνει 1.500 με 1.600. Εγώ και ο Ξουλόγης τόσα, ο Μιχαηλίδης λοιπόν και ο Χατζημανουήλ θα παίρνουν περίπου 1.100 με 1.200 καθαρά. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό απαξιώνει πρώτα απ' όλα τον ίδιο τον Δήμαρχο, ο οποίος δεν θα έχει να ζήσει αξιοπρεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές απαιτήσεις του λειτουργήματος. Και δεν αναφέρουμε μονάχα στα κεράσματα, καφέδων κτλ. Αναφέρουμε στα ταξίδια που πρέπει να κάνει και τα οποία δεν μας τα καλύπτουν πάλι με το δημόσιο λογισμικό. Παρουσία κοινωνικών εκδηλώσεων. Η παρουσία σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπου είναι αδιανόητο να μπεις μέσα και να μην αγοράσεις τα λαχεία ή να μην συμμετάσχεις έστω. Εν πάση περιπτώσει, είναι όλα αυτά τα οποία πραγματικά. Μπορεί κανείς να πει, βέβαια, με γερμανική νοοτροπία, εντάξει, βρε αδερφέ, μην τα κάνεις. Πραγματικά. Αλλά ξέρετε, ούτε εμείς είμαστε Γερμανοί δήμαρχοι, ούτε και οι ψηφοφόροι μας είναι Γερμανοί ψηφοφόροι. Προφανώς όλοι θέλουμε να σοβαρευτούν τα πράγματα. Θέλουμε να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση που πραγματικά θα ψηφίζεται η αξιοσύνη και όχι το κέρασμα ή τα γαμήλια δώρα. Από την άλλη, όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτή ήταν η κατάσταση. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό, έκανε μια πρόταση. Είδα ο Ευρυπίδης, ο Σιλιανίδης, ο Υπουργός Εσωτερικών χθες, να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο να ψηφίζεται μόνο ο Δήμαρχος και ένα άλλο μεικτό που να είναι όλοι μαζί, περιφερειακοί, δημοτικοί, όλοι οι σύμβουλοι, ώστε να γίνει ένας διαχωρισμός το πρόσωπο που θέλω να είναι Δήμαρχος και τον τοπικό μου άλλον, τον δημοτικό ή τον περιφερειακό σύμβουλο. Το οποίο και αυτό εγκυμονεί διάφορες δυσκολίες και κινδύνους. Αναρωτιέμαι ποιοι σύμβουλοι εισηγούνται τέτοια πράγματα στους υπουργούς. Θα σας βάλω για παράδειγμα και για προβληματισμό αυτό το οποίο είχε κάνει ο Γιάννης Ραγκούσης στο Καλλικράτη με το συμπαραστάτη του Δημότη, όπου ο συμπαραστάτης του Δημότη πρέπει να εκλεγεί από τα 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Που σημαίνει ότι υποχρεωτικά στο δικό μας Συμβούλιο 3 Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης πρέπει να ψηφίσουν κάποιον για συμπαραστάτη. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν προβλέπεται στη δεύτερη, στην τρίτη ή στην τέταρτη ψηφοφορία. Όπερ και γένατο σε εμάς. Νομίζω ότι στους 200, σε περίπου μόνο σε 100 δήμους εκλέχτηκε. Εντάξει, κάπου μπορεί να ήταν τυχερή, κάπου μπορεί να βρέθηκε αυτή η προσωπικότητα. Ρόλο έχει αυτή η θέση. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εκεί που εκλέχθηκε ασκείται κριτική στο αν και κατά πόσο υπάρχει ρόλο σε αυτή την αρμοδιότητα αντιθέσεων. Εκεί πρόσφατα μιλούσα με τον Βαγγέλη τον Λαμπάκη, τον συνάδελφό μου στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είναι ικανοποιημένος. Όπως και ο Βασίλης Οξολόγης επίσης είναι ικανοποιημένος με το. Τον Τσακμακίδη δεν έχω δει πουθενά γι' αυτό που είναι στην περιφέρεια. Εκεί προφανώς ο κύριος Τσακμακίδης χρησιμοποιείται αλλιώς από τον Γιαννακίδη, από τον Περιφερειάρχη, περισσότερο ως σύμβουλος στη διοίκηση. Εντάξει, είναι ένας άλλος ρόλος. Πιστεύουν και στον ίδιο Θεό και στον ίδιο Αλλάχ γι' αυτό. Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι αυτή η πρόταση του Ευρυπίδη του Σιλιανίδη για ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο βεβαίως καταλήγει να είναι πλειοψηφικό, έτσι, όσον αφορά τους συμβούλους, μπορεί να οδηγήσει σε δύο πράγματα, εκ των οποίων το ένα ίσως και να μην είναι και πολύ ενδιαφέρον, το άλλο όμως είναι. Λοιπόν, το ένα το λιγότερο σημαντικό είναι ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο που να είναι αντίθετο ιδεολογικά και παραταξιακά με τον Δήμαρχο. Αυτό συμβαίνει στη Γερμανία, αλλά στη Γερμανία υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα. Υπάρχει η κουλτούρα της συνεργασίας, ιδίως ανάμεσα στα μεγάλα κόμματα, που εδώ δεν υπάρχει ακόμη. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και σε τοπικό επίπεδο που υπάρχει και το δηλητήριο των διαπροσωπικών σχέσεων, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο. Το άλλο, το οποίο είναι πολύ χειρότερο κατά την άποψή μου, είναι ότι το ενιαίο ψηφοδέλτιο παντού έχει αποδείξει, στα σωματεία για παράδειγμα, ότι λειτουργεί πολύ σκληρά όσον αφορά τις μικρές παρατάξεις. Τις γραμμές που μπαίνουν, κάποιες γραμμές μπαίνουν στην γραμμή. Αυτοί που μπαίνουν στη γραμμή είναι η σκληστή τριάδα. Ψηφίζονται λοιπόν κάποιοι οι οποίοι ανήκουν
στους μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς. Δεν θα πω ποιοι θα είναι το 2014, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι θα είναι, έτσι όπως είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Τώρα θα σας βάλω και το επόμενο ερώτημα όμως, για να τα τρέξω και πιο γρήγορα, γιατί κατάλαβα ότι από εσάς διαφωνείτε οριζοντίως σε καθέτος. Γιατί θα πρέπει να γίνουν εκλογές σε 3,5 χρόνια? Είδα ότι συμφωνείτε να γίνουν 3,5 χρόνια και μαζεύτηκαν, λέει, 5 δήμαρχοι των πρωτεύουσων. Τι είναι 5 δήμαρχοι των πρωτεύουσων, είναι κάποιο όργανο? Όχι, δεν είναι ένα όργανο. Αποφασίσαμε με τους συναδέλφους μου των άλλων 4 μεγάλων δήμων της περιφέρειάς μας να μαζευτούμε, να θέσουμε ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας και να προσπαθήσουμε να τα ομογενοποιήσουμε ούτως ώστε να έχουμε παρόμοιες λειτουργίες στους δήμους. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα σας πω το εξής. Κάποια στιγμή συζητήσεις γενομένης για το μισθό μας, αποδείχθηκε ότι κανένας δεν έπαιρνε το ίδιο ποσό όσον αφορά τα καθαρά. Τα μεικτά μας είναι ίδια έτσι κι αλλιώς. Γιατί στα καθαρά εγώ να παίρνω διαφορετικό ποσό από ότι ο Χαρακίδης ή ο Πετρίδης? Αυτό πώς γινόταν δηλαδή? Γιατί κάπου υπάρχουν λίγο παραπάνω κρατήσεις. Τέλος πάντων, βάλαμε τώρα τις υπηρεσίες να το συντονίσουν. Αυτό είναι το μικρό. Φανταστείτε λοιπόν και σε πιο μεγάλα θέματα τα οποία πρέπει να έχουμε κοινή στάση, κοινή συμπεριφορά, κοινό τρόπο διοίκησης, οι μεγάλοι δήμοι. Και μάλιστα δήμοι οι οποίοι διοικούνται αυτή τη στιγμή από δημάρχους άλλων παρατάξεων, έτσι. Και έτσι αυτό το πράγμα να το περάσουμε σιγά σιγά και στους μικρότερους δήμους, οι οποίοι δεν έχουν την απαραίτητη. Μάλλον θα με επιτρέψετε εδώ να κάνω την κριτική αυτή, βέβαια πιο πολύ αφορά στον κύριο Γιαννακίδη και λιγότερο σε εσάς, ότι αυτό την καραμέλα εδώ που άκουσα και σε debate και προεκλογικά και σε ομιλίες, ότι θα έχουμε περιφερειακή συνείδηση, ότι η περιφερειακή συνείδηση, αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Εγώ βλέπω ότι όπου μπορεί ο πολίτης της Ροδόπης ή ο πολιτικός θα κάνει το παραπάνω, της Καβάλας για την Καβάλα, της Δράμας για τη Δράμα θα πάει να τα μπλέξει και ο βουλευτής θα τα κάνει εκεί Μαντάρα στα Υπουργεία για τα μικρά τα χωριά της Δράμας, του Εύου. Δεν υπάρχει περιφερειακή συνείδηση. Και είναι ένα παραμύθι το οποίο το ακούω, κουράστηκα να το ακούω αυτό το πράγμα και είναι στην ουσία υποκριτικό που μαζεύτηκαν εδώ, θυμάμαι, οι υποψήφοι περιφερειάρχες και σκίζαν τα ρούχα τους ποιος είναι πιο υπέρ της περιφερειακής. Ποιας περιφερειακής συνείδησης? Ναι. Για τους ψηφοφόρους να λέμε ψέματα είναι εύκολο. Τους χαϊδέψουμε τα αυτιά. Αγαπημένοι είμαστε. Και εγώ έχω φίλους στην Δράμα και εσείς δεν έχετε. Στην Ξάφη, στην Κομωτινή δεν έχετε φίλους? Άλλο οι φιλίες μας, οι διαπροσωπικές, και άλλο θα μπει ένα σημείο κομβικό. Πού θα γίνει, ας πούμε, το αεροδρόμιο, θα πάρει πτήσεις διεθνείς, το δικό μας ή το ευρώ? Θα δούμε τον Κωστίντο Σιμιτζή με τον Λαμπάκι να πάρουν μια θέση μάχης και είναι λογικό. Διότι αν θα αυξηθεί ο τουρισμός, αλλάζει η δομή του τουρισμού της Καβάλας ή αντιστοίχως της Αλεξανδρουπόλης. Εκ των πραγμάτων είναι η ζωή έτσι, όπως και το κάνουμε. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσουμε αυτό. Δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει. Βλέπω καμιά φορά και όλοι από τις καφετέρες που είναι δίπλα και έρχονται στο Σιμιτζή. Αυτό, εμείς είμαστε φίλοι κτλ. Όταν φεύγουν από το γραφείο σας, ο ένας προσπαθεί να πάρει τηλέφωνο να καταγγείλει τον άλλον να τον κλείσει. Διότι ο ένας συναγωνίζεται τον άλλον. Μπροστά σας όμως είναι φίλοι όλοι. Και λένε, κύριε Δήμαρχε, τα συμφέροντά μας και αυτά. Τι αγαπημένοι είναι, λέτε εδώ, αυτός ο κλάδος? Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται η λεγόμενη θεωρία του μηδενικού αθροίσματος, δηλαδή είναι όπως το τάβλι. Εκεί θα υπάρξει οπωσδήποτε νικητής, ναι, στο τάβλι. Υπάρχουν όμως στιγμές στη ζωή όπου υπάρχει το λεγόμενο win-win που το λένε τώρα οι γιάπηδες. Δηλαδή μπορούν να κερδίσουν και οι δύο πλευρές. Αυτό δεν μπορεί να γίνει βέβαια από μια μέρα στην άλλη. Είναι θέμα πειθούς, είναι θέμα συντονισμού, συζητήσεων, αμοιβαίων υποχωρήσεων. Θυμάμαι, είχα διαβάσει μια φορά ο Κοεμτζής, ο γνωστός αυτός ο Ισοβίτης, είχε ρωτηθεί πώς τα κατάφερε και επιβίωσε στη φυλακή. Το πάτε και στην προηγούμενη εκπομπή αυτό. Ναι. Είναι από τα αγαπημένα σας μότο. Ναι, ναι. Και λέει, πρέπει να δίνεις και στον άλλον πότε το δίκιο που δεν έχει. Λοιπόν. Αυτό είναι κανόνα στη ζωή σου. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσουμε. Εγώ από τον Άρη τον Γιαννακίδη είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Έχει λειτουργήσει όσον αφορά το Δήμο το δικό μας πολύ αξιοκρατικά. Είναι δυσαρεστημένη, ενδεχομένως. Κοιτάξτε να σας πω, δεν ξέρω με ποιον τρόπο υποβάλλονται προτάσεις από άλλους Δήμους. Αντιλαμβάνομαι ότι το ΕΣΠΑ έχει μια πάρα πολύ δίσκαμπτη και σκληρή γραφειοκρατία. Και ένας οργανωμένος Δήμος μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από έναν μικρό και λιγότερο οργανωμένο Δήμο. Προσπαθούμε όμως και ήδη του εισηγούμε να κάνουμε ορισμένες κινήσεις ώστε να βοηθήσουμε τους μικρότερους Δήμους. Αύριο έχω μια συνάντηση μαζί του για θέματα της Καβάλας και την Τετάρτη το απόγευμα έχουμε πανπεριφερειακή σύσκεψη για το θέμα του χωροταξικού. Μαζί το σχεδιάζουμε, μαζί το οργανώνουμε, μαζί θα το ψηφίσουμε παρά τις επιμέρους διαφοροποίησεις. Για να το κλείσω, αν θέλετε, το προηγούμενο, έτσι, για να έχω την άποψή σας, θεωρείτε ότι δεν πρέπει να ολοκληρωθεί η πενταετία ώστε να υπάρχει μια μικρή περίοδο χάριτος
διότι το πρώτο διάστημα, λόγω αθέλετης της γενικότερης καταστάσεως, η οποία είναι όχι σε εσάς, όλη την Ελλάδα είναι έτσι, έχει αλλάξει η χώρα μας. Αυτή που ξέραμε με αυτή που έχουμε, χαιρέτε την Αλεξάνδρα που χάνεις που λένε έτσι, δεν υπάρχει τίποτα ίδιο. Βλέπουμε άλλους χαρακτήρες, άλλες συμπεριφορές, άλλους ανθρώπους, αλλάξαν τα πάντα. Και θεωρώ ότι κάποιοι ενδεχομένως, τώρα εσάς σας αφορά λιγότερο βέβαια, να πω ένα άλλο παράδειγμα, τον Βασίλη τον Ξυλόγη, που έπρεπε να 5 δήμους να τους αθροίσει, να τους μαζέψει, να τους κάνει σούμα, να τους κάνει ταμείο και πολύ γρήγορα δεν ακριθεί στα 3,5 χρόνια τον Βασίλη τον Ξυλόγη, αν πέτυχε ή δεν πέτυχε, το λέω τώρα κακώς κάνω χρήση του ονόματος. Τον Ωμέγα Ξυλόγη, αφήστε το στιγμή. Ναι, έναν δύσκολο Δήμο. Έτσι, είναι ένας πάρα που αποτελεί συνάθρηση. Έτσι. Με 5 Δήμους και μια. Στο νομό μας είναι το χειρότερο μοντέλο. Έτσι. 780.000 στρέμματα. Ναι. Έτσι. Την πιο ευνοϊκή την έχει ο ξάδερφός μου Κώστα στη Θάσο. Που ήταν ένας Δήμος. Ένας Δήμος. Εσείς είστε σε δεύτερη μοίρα. Σε τρίτη είναι ο Νέστος. Και στην χειρότερη, αν μη τι άλλο, είναι. Εγώ θα λέω ότι εγώ είμαι ο πιο ευνοημένος. Γιατί είχατε και εσείς όμως τα συνενώσατε. Αλλά ναι, με τις συνενώσεις. Τους συγχωνεύσατε, ναι. Το θέμα ήταν να ξεπεράσουμε λίγο το ψυχολογικό φορτίο. Γι' αυτό σας το ρώτησα πριν την άποψη σας, θέλω πια είναι ως δήμαρχος. Όχι σαν δήμαρχος Καβάλας, γενικότερα ως θεσμικός παράγοντας. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Από την πρώτη στιγμή εμείς σκεφτήκαμε ότι τα 3,5 χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα. Γιατί θα είχαμε να δεχθούμε όλους αυτούς τους κραδασμούς και να τους απορροφήσουμε από τις συνενώσεις των Δήμων, από τις μεταφορές αρμοδιοτήτων, από τις συνεχιζόμενες μεταφορές αρμοδιοτήτων, όπως είναι αυτές που έπρεπε να μας είχαν δοθεί τώρα, 1 του Γενάρη, και ευτυχώς με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου δόθηκε αναστολή. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά επιβάρυναν πάρα πολύ το τοπίο και την δική μας αντιμετώπιση, η οποία πολλές φορές είναι και ψυχολογική αντιμετώπιση. Εκείνο το οποίο επίσης εκτιμάμε είναι ότι σαφώς και δεν πρέπει να συνδεθούν οι τοπικές και περιφερειακές εκλογές, της αυτοδιοίκησης δηλαδή, με τις ευρωεκλογές. Για διάφορους λόγους. Ή τετραπλές που λένε. Εγώ διαβάζω σε πολλά δημοσιεύματα να στηθούν 4 κάλπες. Εθνικές, ευρωεκλογές, περιφερειακές. Θα είναι αυτό. Θα μπερδευτεί ο κόσμος. Όχι, δεν είναι μόνο θα μπερδευτεί. Δεν έχουν, είναι άλλες εκλογές. Άλλο πράγμα είναι ο Δήμαρχος. Εγώ θέλετε και την άποψή μου, το οποίο βέβαια δεν γίνεται τώρα αυτό που ζητάω. Ούτε οι περιφερειακές έχουν σχέση με τις δημοτικές, κύριε Σιμίτζη. Δεν έχει καμία σχέση μια εκλογή με την άλλη. Άλλα τα κριτήρια που θέλω τον δημοτικό μου άρχοντα, άλλα τα κριτήρια που θέλω τον περιφερειακό μου. Είναι τελείως διαφορετικά. Επειδή γιατί είναι δύο θεσμοί. Ναι, αλλά εγώ διέκρινα ότι οι ψηφοφόροι ψηφίζαν αλλιώς στις δημοτικές, αλλιώς στις περιφερειακές. Στην περιφέρεια παίζει ρόλο και το κομματικό. Μεγάλο ρόλο. Στις δημοτικές πια το κομματικό, εγώ το βλέπω ότι πάει περίπατο. Νομίζω ότι και στις περιφερειακές λίγο θα λιγοστέψει, ιδίως στις περιφέρειες που έχουν έντονο επαρχιακό στοιχείο. Τώρα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν μπορώ να είμαι τόσο σίγουρος, αλλά πάνω εδώ είδατε, για παράδειγμα. Ότι και για εδώ και για την βραδιά των εκλογών και παντού ήταν, βάζανε τον πίνακα των 9, τον πίνακα των περιφερειακών, συμπλήν τα πράσινα τα μπλε. Άρα καταναγωγή ο Παπανδρέο Γιώργος τόσο, ο Σαμαράς τόσο, κάναν τις αναγωγές και στην ουσία ήταν σαν βουλευτικές εκλογές. Ενώ δεν είδα εγώ για κανένα Δήμο να πούνε ότι τόσα πήρε ο Σιμίτζης που είναι Πασόκ ή ο Ξυλόγης που είναι ΠΟΠΟΕ. Εγώ πιστεύω ότι αυτά ξεπερνούνται σιγά σιγά, ιδίως στην περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι αυτό το οποίο σκέφτεται, δηλαδή αυτό προφανώς ο Υπουργός Τινιανίδης. Αυτό σκέφτεται να κάνει με το πλειοψηφικό το ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά νομίζω ότι είναι μηχανιστικό αυτό και δεν θα πετύχει. Εκείνο το οποίο μπορεί να πετύχει είναι να ενθαρρυνθεί η κοινωνία να εκφραστεί αυτόνομα μέσω των εκλογών. Και εμείς βέβαια να μπορέσουμε μέσα σε αυτό το κλίμα καχυποψίας και πολύ μεγάλης περιθωριοποίησης και δυσφήμισης του ονόματος και του ρόλου των πολιτικών, ακόμα και αυτών που είναι σε τοπικό αυτοδιοικητικό επίπεδο, μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα να παρακινήσουμε ανθρώπους άξιους να ασχοληθούν, να εκτεθούν με όλη την έννοια της λέξης. Έτσι, εκτίθεμαι, πραγματικά βγάζω τον εαυτό μου σε δημόσια θέα. Και στα κοινά για να ψηφιστώ. Φεύγουμε κεφάλαιο, αλλάζουμε με το θεσμικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό το έβαλα και πρώτο στην εκπομπή. Το δεύτερο που θεωρώ σημαντικό και το αξιολογώ είναι η λιμάνια. Έτσι. Όταν μιλάμε για την πόλη της Καβάλας, θα μπορούμε να αποσυνδέσουμε το ζήτημα του λιμανιού. Εδώ πάνω στην προτελευταία εκπομπή, θυμόμαι ότι σας είχα πει τότε ότι δεν ξέρω ποια θα είναι η συνεργασία σας με τον κύριο Κοσμίδη. Είχατε αντίθετη άποψη μαζί μου. Η πορεία δικαίωσε εμένα, κύριε Δήμαρχε. Μ' άρεσε μια φράση που έχω σημειώσει μπροστά μου. Που λέτε ότι ο κύριος Κοσμίδης αγνοεί πως όταν θέτεις ένα λάθος ερώτημα, λαμβάνεις και μια λάθος απάντηση. Είναι εκπληκτική αυτή η ατάκα την οποία έχω σημειώσει. Τελικά, βέβαια, άλλαξε ο κύριος Κοσμίδης, παραιτήθηκε, τον παρέτησαν, δεν ξέρω.
Και μάλιστα εκείνη την ημέρα ήταν και οι σημαίες μεσίστες, διότι έφευγε από τον οργανισμό ολημέρως και τι θα γινόταν. Εν διάφορη περιπτώσει, αυτό που απασχολεί τους πολίτες είναι ο λίγον, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν διαφορές, είναι η επόμενη μέρα. Είναι το τι πρέπει να γίνει. Ανέλαβε ο κύριος Ηλιάδης τον οργανισμό. Τον οποίο υποθέτω θα έχετε μια στενή συνεργασία, ώστε να δείτε τα θέματα τα οποία τρέχουν, τα λιμάνια να λυθεί. Διότι όπως και να το κάνουμε, χωρίς λιμάνια, χωρίς αυτούς τους κόμβους, δεν γίνεται τίποτα. Και αυτή είναι η βιτρίνα μας. Το κατάστημά μας έχει βιτρίνα. Αλλιώς δεν γίνεται με το να υπάρχει διχογνωμία, αντιγνωμία, η κόντρα. Τους πολίτες τους αφήνει και λίγο αδιάφορος, αν θέλετε. Εγώ θα πω τώρα ποιος έχει δίκιο και δεν είναι υπό του παρόντος, αν θέλετε. Ανήκουν στο θέμα. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Μα δεν έχει σημασία όμως, νομίζω. Έχει σημασία. Έτσι. Το σημασία έχει αυτό. Ο πολίτης θέλει να βλέπει να γίνεται δουλειά. Και μια που μιλάμε για δουλειά, εύχομαι πολύ γρήγορα να έχουμε δημοσιευμένο το ΦΕΚ με το όνομα του νέου Προέδρου. Ακούγεται ότι θα είναι ο Χρήστος Ηλιάδης, μακάρι. Είναι άνθρωπος της αγοράς, ξέρει τα θέματα. Βέβαια, και αυτός είχε πάρει ίδια θέση με τον Αδάμ τον Κοσμίδη. Πιστεύω ότι εδώ πάντοτε, επειδή παίζει ένα κυριαρχικό ρόλο. Ήταν μέλος όμως τότε, ως μέλος. Και ακολούθησε τη γραμμή του Προέδρου. Και καλά έκανε σε τελική ανάλυση, γιατί πάντοτε πρέπει να υπάρχει μια κεφαλή, η οποία πρέπει να δίνει το στίγμα και να καθοδηγεί. Ακόμα και στα λάθη. Εμείς εκτιμάμε, από την πρώτη στιγμή εκτιμήσαμε, ότι το λιμάνι, το καινούριο, αυτό που είναι στην Καρβάλη, είναι ένας από τους μεγαλύτερους αναπτυξιακούς πυλώνες, όχι μόνο της Καβάλας, για ολόκληρη την περιφέρεια μιλάμε. Είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει ζωή, ζωντάνια, οικονομική τόνωση, μια αναγέννηση των επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να συνδυαστεί επίσης και με τα καινούρια αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία πλέον βλέπετε το Leader δίνει χρήματα για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στο ΒΙΟΠΑ. Το Jessica είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σε λίγο καιρό θα κάνω και μια ειδική ημερίδα ενημέρωσης των επιχειρηματιών της περιοχής μας. Το λιμάνι λοιπόν είναι αυτό που θα δώσει δύναμη και ζωντάνια, εμπορική, επιχειρηματική. Είναι κλισέ, αλλά το λέμε πολλές φορές. Όταν με το καλό θα υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση, γιατί λένε λιμάνι χωρίς σιδηρόδρομο δεν υπάρχει. Περιμένουμε και αυτό να ολοκληρωθεί. Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει η προμελέτη. Ξέρω. Νομίζω ότι θα γίνει γρήγορα, βέβαια με τα ελληνικά δεδομένα γρήγορα, έτσι. Υπάρχει χρηματοδότηση. 10 χρόνια, δεν είπα. Ναι, υπάρχει χρηματοδότηση. Ξέρετε, υπάρχει από τα λεγόμενα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα οποία είναι ένα ολόκληρο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα το 2050. Συμμετείχα στην Επιτροπή των Περιφερειών στην ψήφιση του σχετικού κανονισμού και θαύμασα για το πώς προγραμματίζουν. Μέχρι το 2030, λέει, θα γίνουν αυτά. Η οδική σύνδεση Αλεξανδρούπολης με Πετρούπολη. Μέχρι το 2050 θα γίνει η σιδηροδρομική σύνδεση Αλεξανδρούπολης με Ελσίνκη. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι γίνονται σοβαρά πράγματα. Σχεδιάζεται το μέλλον της Ευρώπης και, αν θέλετε, σχεδιάζεται και το μέλλον του δικού μας κόσμου. Και εμείς είμαστε εδώ δίπλα. Γιατί, εάν συνδεθούμε με τους τοξότες, έχουμε συνδεθεί και με την Αλεξανδρούπολη. Και άρα με όλη τη Βόρεια Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη και την Σοβιετική Ένωση, που είναι από μόνη της μια τεράστια αγορά και μια υπερδύναμη. Παραμένει. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το χάσουμε. Δεν πρέπει να το χάσουμε από τα μάτια μας. Γι' αυτό κιόλας δηλώνουμε αντίθετη από την πρώτη στιγμή σε οποιοδήποτε σχέδιο μπορεί να οδηγήσει σε παρακμή και μαρασμό αυτό το όνειρο. Αυτό το σχέδιο που τώρα ετοίμασε ο κ. Μουσουρούλης, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, να ενωθούν τα λιμάνια, εγώ φοβάμαι και μαζί μου φοβούνται και οι υπάλληλοι του Οργανισμού Λιμένα, αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις και παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολύ φοβόμαστε ότι θα οδηγήσει σε μαρασμό και υποβάθμιση το δικό μας το λιμάνι, γιατί θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ενώ κατά την άποψή μας τα λιμάνια αυτά θα πρέπει να λειτουργούν και κατά όχι δεύτερο της Αλεξανδρούπολης. Και της Αλεξανδρούπολης. Σε τρίτη είναι η Καβάλα. Σε σχέση, στα τρία, αν βάλω στον τριπλό άξονα, η Καβάλα είναι σε τρίτη μοίρα. Η Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή είναι πιο έτοιμη γιατί έχει τη σιδηροδρομική σύνδεση, είναι πιο κοντά το αεροδρόμιο. Έχει όμως το γνωστό πρόβλημα με την. Με το ότι το λιμάνι ρηχαίνει εξαιτίας των φερτών υλικών από τον ποταμό Εύρο. Αυτό είναι το πολύ σοβαρό μειονέκτημα. Μόνο αυτό έχει η Αλεξανδρία. Νομίζω ότι μεθαύριο εγώ θα πρέπει να δώσω μάχη για αυτό το ζήτημα, γιατί μαθαίνω ότι η περιφέρεια μας θα χρηματοδοτήσει το έργο της εμβάθυνσης του λιμανιού με 22 εκατομμύρια, που θα ήταν πολύ πιο χρήσιμα τα χρήματα αυτά αν πηγαίνανε αλλού. Η Αλεξανδρούπολη, η μοιραία, τώρα που εκεί εγκρίθηκε περιβαλλοντικά να γίνει ο σταθμός του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Μοιραία θα μετατραπεί σε κόμβο ενεργειακό, κάτι που βέβαια ήταν ένα και ένας ρόλος που επιφυλασσόταν στην Καβάλα. Δεν έχει φύγει αυτός ο κίνδυνος, αν θέλετε, ή αν θέλετε η προοπτική.
Εμείς θεωρούμε ότι το λιμάνι είναι αυτό το οποίο, το δικό μας το λιμάνι, ως, επειδή έχει τη φυσική αυτή θέση και το βάθος, όλα δηλαδή τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να είναι ένα πολύ καλό λιμάνι. Και τώρα με τα έργα που πρέπει να συνεχίσουν και να γίνουν. Πάντως η εμβάθυνση είναι σωστή που θέλει να γίνει η Αλεξανδροπολία. Να το δούμε τώρα αντικειμενικά, πρέπει να γίνει. Και θα γίνεται συνέχεια. Και κάθε 2-3 χρόνια θα δίνουμε 22 εκατομμύρια. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο είναι κόμβο συνεργεία, θα πάνε τα τάγκερ. Πώς θα πάνε τα τάγκερ εκεί να κάνουν ενεργειακό? Τα τάγκερ θα δένουν άκρη, δεν θα μπαίνουν μέσα στο λιμάνι. Θα μπαίνουν μέσα τα τάγκερ. Είναι όπως και στην Καβάλα Oil. Αν θα δείτε, υπάρχει ένα. Ένα σημείο που δένουν. Ένα γυροβόλιο. Ένα γυροβόλιο που δένουν μακριά από την ακτή. Όσον αφορά τώρα το δικό μας το λιμάνι εδώ της Καβάλας, Απόστολος Παύλος. Και τα λιμάνια της Κεραμωτής και της Περάμου, εδώ υπήρξε ομοφωνία από όσους παραβρέθηκαν σε μια σύσκεψη που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα πρέπει να τα διεκδικήσουμε ώστε να περιέλθουν, αν όχι στο μεγαλύτερο τους μέρος, αν όχι εξ ολοκλήρου, να περιέλθουν τουλάχιστον στο μεγαλύτερο τους μέρος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, το λιμάνι της Καβάλας, εμείς το διεκδικούμε ολόκληρο. Απόστολος Παύλος. Είναι και το όνομα του μεγάλου μας Αποστόλου των Εθνών. Τουλάχιστον λέμε εμείς ότι τα κρυπηδώματα ας μείνουν σε έναν οργανισμό λιμένα που θα ανήκει στην Καβάλα όμως, ή και με χρήση και παραχώρηση του χώρου σε κάποιον ιδιώτη, αλλά αυτό το οποίο θα είναι δικό μας θα είναι όλη η παραλιακή χερσαία ζώνη, τουλάχιστον μέχρι. Το πάνω δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι δήμαρχοι το έχουν το αίτημα και εξηγούσαν και τους λόγους. Μα με λέει ο Χριστιανίδης, δεν μπορούμε να κουβαλάμε τα σκουπίδια. Για ποιο λόγο λέει? Κουβαλάμε τα σκουπίδια και δεν έχουμε, λέει, κάποιο. Για αντιστοίχω ο δήμαρχος του Νέστου που έλεγε το λιμάνι της Κεραμωτής, κάνουμε τα πάντα, αλλά από εκεί δεν έχουμε, λέει, κάτι. Μόνο κάνουμε την αγκαρία εμείς. Χαλάνε οι δρόμοι. Ναι, ό,τι αγκαρία λέει οι δήμαρχοι. Και δεν το έχουν όμως. Μόνο η Θάσος έχει το. Αύριο, κύριε Χατζημανουήλ, την Τετάρτη. Γίνεται Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων στην Αθήνα. Θα παραστεί και ο κύριος Μουσουρούλης, ο οποίος θα δώσει εξηγήσεις σε μια επιτροπή για τα λιμάνια, η οποία συγκροτήθηκε έτσι άτυπα και εκ των ενόντων. Είναι επικεφαλής ο δήμαρχος του Ηρακλείου, ο Γιάννης Ουκουράκης. Είμαι και εγώ σε αυτήν την επιτροπή. Καλέσαμε και τους δημάρχους των άλλων πόλεων που τα λιμάνια του στίγονται, δηλαδή Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Πάτρα, Βόλο και Αλεξανδρούπολη. Και εκεί θα θέσουμε βέβαια και τα κρίσιμα ερωτήματα. Με βάση ποια στοιχεία και δεδομένα κρίθηκε ότι μια τέτοια συνένωση είναι συμφέρουσα. Με βάση ποια στοιχεία κρίθηκε ότι δεν θα βλαβούν οι τοπικές κοινωνίες. Και πώς είναι δυνατόν τη χερσαία ζώνη του λιμανιού μας να την ελέγχει ένας Κινέζος, ένας Αμερικανός, ένας Ρώσος, ένας Γερμανός επενδυτής. Και πώς είναι δυνατόν τις άδειες που σήμερα δίνει ο οργανισμός λιμένα ύστερα από νομοθετική εξουσιοδότηση για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τους ελέγχους που κάνει, να τους κάνει ένας ιδιώτης επιχειρηματίας. Πάμε για να προλάβουμε τα θέματά μας, γιατί έχω πριν πάμε σε διαφημίσεις, ένα ακόμη να το βάλουμε τώρα. Μεγάλη γιορτή για την Καβάλα, 100 χρόνια, γίνανε εκδηλώσεις. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ότι πάντα όποτε πήγα στη βιβλιοθήκη δεν είχε να καθίσω. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό. Και είχα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις αν θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Σχεδόν νομίζω όλες οι εκδηλώσεις είχαν τεράστια επιτυχία. Πολύ καλή οργάνωση, πολύ καλή θεματολογία και εδόθη, θα έλεγα, η πρέπουσα, αν θέλετε, η λαμπρότητα στα 100 χρόνια και νομίζω θα συνεχιστούν αυτά έτσι οι εκδηλώσεις. Και μου έκανε εντύπωση επίσης από την κοινή γνώμη που συζητούσαμε γενικότερα, κανένας δεν είπε γιατί γίνονται δαπάνες ή οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να γίνει. Δείτε ένα κομμάτι που οι πολίτες ανάβουν το πράσινο φως παρά την κρίση, ότι τα 100 χρόνια πρέπει να γιορταστούν, να δοθεί η αρμόζουσα, η πρέπουσα λαμπρότητα. Άσχετα το τι συμβαίνει γύρω μας. Κοιτάξτε, καταρχάς οφείλω να πω ότι δεν ξοδέψαμε και πάρα πολλά λεφτά. Άλλο, ναι, εγώ δεν κάνω οικονομικό έλεγχο, λέω ότι είπαν. Okay. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει εδώ ένας εθελοντισμός πλούσιος. Μπορούμε δηλαδή να στηριχθούμε στις ντόπιες δυνάμεις, σε επιστήμονες, σε ιστορικούς, σε ομιλητές, σε συγγραφείς βιβλίων, οι οποίοι μέχρι τώρα μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους και με το παραπάνω. Όπως επίσης και ο κόσμος ο οποίος συμμετέχει. Εκείνο το οποίο μπορώ να παρατηρήσω μέχρι στιγμής είναι το εξής. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει έτσι, τις λεγόμενες απαλές δράσεις, διαλέξεις δηλαδή, κυρίως στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
κάποιες εκθέσεις με τη συνεργασία του στρατού, με το υλικό εκείνο από την βύθιση του Χαμιδιέ και άλλες φωτογραφίες. Από εδώ και πέρα. Η πιο αδικημένη εκδήλωση ήταν τη κυρία Σπέγιο, μπορώ να πω, που ήταν τόσο σοβαρή και ενδιαφέρουσα για τον καπνό. Αλλά ξέρετε, εκείνα τα μπρος, πίσω, αλλαγή κτλ. Μπέρδεψαν τον κόσμο και δεν ήταν γεωγραμματικά και γίνεται. Ναι, ήταν μια. Αρχαιολογικό μουσείο. Για την κυρία Σπέγιο θα λέγω ότι ήταν άτυχο αυτό το οποίο έγινε. Όμως, να πω και κάτι ευχάριστο. Θα επανεκδώσουμε το βιβλίο τη κυρία Σπέγιο, το οποίο έχει εξαντληθεί. Είναι μια ανεκτήμητη πηγή πληροφοριών. Σπουδαίο βιβλίο, το οποίο μάλιστα μπορώ να πω και το εξής. Χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, δεν ήταν ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό για τον εαυτό της, ήταν ένα βιβλίο για την πόλη. Και αυτό έχει επίσης την πολύ μεγάλη της σημασία και αξία. Και θα το επανεκδώσουμε γιατί πράγματι το αξίζει. Άλλωστε, πολλές φορές έκαμε χρήση τα όσα ήταν του πατέρα της, τα οποία ήταν πρωτογενή, ήταν μια πηγή μοναδική. Ανεκτήμητα κοιμήλια. Ναι, είναι κοιμήλια. Πληροφοριών. Εκείνο το οποίο επίσης πρέπει να πω είναι το εξής, ότι από εδώ και πέρα. Θα δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην συμμετοχή των νεαρών καβαλιωτών. Γιατί μέχρι τώρα, σε αυτές τις διαλέξεις, κακά τα ψέματα, και έτσι γίνεται πάντα, έρχονται άνθρωποι ηλικίας άνω των 30, πολλές φορές και πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Και πάση και αυτοί δικαιούνται και καλό κάνουν να έρχονται να συμμετέχουν. Αλλά το σημαντικό είναι να δούμε με τους νέους. Νταβιτσόγλου και. Είχε πολύ είχε μικρότερο είχε, κόσμο. Είχε πραγματικά, ήσασταν και εσείς εκεί τότε. Εκείνο το οποίο για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως είναι να κινητοποιηθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι νεαροί μας συμπολίτες με το διαγωνισμό για το κόμιξ, με το διαγωνισμό για τον ύμνο αυτόν που θα. Τη μουσική σύνθεση η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον αέρα και μπορεί να μάθει κανείς, να πάρει πληροφορίες είτε από το Δημοτικό Οδείο είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου και για τα κόμιξ επίσης. Προγραμματίζουμε και άλλες δράσεις σε συνεργασία με την Ιερά μας Μητρόπολη. Είναι αυτονόητο αυτό ότι πρέπει να γίνει ώστε να συνδέσουμε τα 100 χρονά μας και με την γιορτή του Πολιούχου μας Αγίου τον Ιούνιο. Συνδέουμε όλα αυτά με το Ερσόου και με το Κοσμόπολης, πάντοτε με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία και περικοπή των εξόδων που κάνουμε. Πραγματικά κάνουμε. Εγώ δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τέτοιο φεστιβάλ Φιλίππων, για παράδειγμα, με 100.000 πριν από 2-3 χρόνια, όταν ξοδεύαμε πολύ περισσότερα χρήματα ή όταν ο κύριος Ερυφιλίδης ξόδευε 450.000 για το Κοσμόπολης και εμείς φέτος το κάναμε με 50.000. Βεβαίως λιγάκι πιο λιτό, λιγότερες μέρες στην Καβάλα, αλλά και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, όπως είναι η Στέγη Πολιτισμού της Νέας Καρβάλης ή όπως είναι. Το σύνολο των συλλόγων των Κρινίδων, όπου κάναμε πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά. Από τις εορταστικές εκδηλώσεις είστε ευχαριστημένος, διότι είδα αρκετός κόσμος να κινείται προς δράμα το διάστημα των εορτών. Και πολύ καλά έκανε. Η Δράμα είναι μια πάρα πολύ κοντινή μας πόλη. Συνεργαζόμαστε και θεωρώ ότι οι εκδηλώσεις που γίνονται αναπτύσσουν συνέργειες. Δηλαδή, βεβαίως γίνεται η Ονειρούπολη, αλλά τα ξενοδοχεία της Δράμας δεν φτάνουν. Αργότερα στα καρναβάλια θα γίνουν στη Ξάνθη. Δεν φτάνουν τα ξενοδοχεία της Ξάνθης. Μένει πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Και θα έλεγα και το εξής, χωρίς να θέλω να πικράνω ή να μειώσω σε τίποτε την προσπάθεια που κάνουν οι συνάδελφοί μου, εν τούτης, ο περισσότερος κόσμος, οι περισσότεροι τουρίστες έρχονται στην Καβάλα να μείνουν και μετακινούνται προς Δράμα και προς Ξάνθη. Εμείς κάναμε γιορτές φέτος που κόστησαν 10.000 ευρώ. Κύριε Χατζη Μανουήλ, έχω την εξής άποψη και αυτό έχει αναπτυχθεί μια φιλολογία γύρω από το θέμα αυτό. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος, ένας οποιοσδήποτε Δήμος, ό,τι λεφτά βγάζει να τα δίνει σε επιδόματα και σε κοινωνική πολιτική. Για μένα, κοινωνική πολιτική που αποσκοπεί στο να δίνει μονάχα επιδόματα είναι στήρα. Οδηγεί τον κόσμο στην αδράνεια. Αντίθετα, κοινωνική πολιτική είναι να μπορέσεις να δώσεις αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο. Εντάξει, δώσατε όμως έμφαση στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Καβάλας. Τεράστια έμφαση. Γιατί πολύ μεγάλη η καιρή είναι δύσκολη. Μακάρι να μην χρειαζόταν να υπάρχουν παντοπολία και ιατρία και φαρμακεία, αλλά εδώ δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να σταματήσουμε να ζωντανέψουμε την πόλη μας, να μην γίνει νεκρούπολη, όπως λέγανε κάποτε ότι μια πέντε μέρες Κοσμόπολης και 300 μέρες νεκρόπολης. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε τον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Κωστή Σιμιτζή.